μεγάλωσα μαζί πνιγμένοι. Μέσα στο σύστημα που όποιος δεν το προσκυνά, αδερφέ, αργό πεθαίνει. Εφτά από αυτούς τσακάλια, δύο παιδιά και μια γυναίκα. Στα 18 τους φτιάξανε τη συμμορία των 10. Τους έθρεψε πλατεία, χορτογή παιδοφία. Τους είπαν δολοφόνους, μα ήτανε συμμορία. Τα φράγκα για τα όπλα τα βρήκαν από ληστεία και δώσαν άλλη όψη στον όρο τρομοκρατία. Ο πρώτος από αυτούς σκοτώθηκε κάπου στην πλάκα. Μόλις είχε σκοτώσει έναν υπουργό μαλάκα. Δύο μπράβους και έναν της αντιτρομοκρατικής για πλάκα. Τους περίμενε με ένα αλφακάπα. Το δεύτερο τσακάλι το βρήκανε σε χαντάκι. Και δίπλα του τον άγγελα φίλο του Βαποράκη. Τον έσφαξαν τα πρωτοξάδελφα ενός εμπόρου που εντόπισαν νεκρό στα νερά ανοιχτά του πόρου. Το τρίτο και το τέταρτο τσακάλι μαζί πήγαν ζωσμένοι εκρηκτικά σε εκδήλωση νεοναζί. Πριν γίνει ο Τάσος έκλεισε το μάτι στον Κωστή. Αγκαλιάστηκαν και πήραν μαζί τους μια κατοστή. Ο πέμπτος δεν σκότωσε κανέναν ποτέ. Σπουδάσε επικοινωνίες και χώθηκε στον ΟΤΕ. Κι από εκεί μέσα έβλεπε και άκουγε τα πάντα. Εστρώνε το κρεβάτι να γαμίσουν τα κομμάτια. Ήτανε 5, 6, 7 και 10. Ήτανε 5, 6, 7 και 10. Ήτανε 5, 6, 7 και 10 που φτιάξανε τη θρηλυκή τη συμμορία των 10. Ήτανε 5, ήτανε 6, 7 και 10 που φτιάξανε τη θρηλυκή τη συμμορία των 10. Ήτανε 7 τσακάλια, δυο παιδιά και μια γυναίκα. Κι όλοι μιλάνε πλέον για τη συμμορία των 10. Ήτανε 5, ήτανε 6, 7 και 10 που φτιάξανε τη θρηλυκή τη συμμορία των 10. Ήτανε 7 τσακάλια, δυο παιδιά και μια γυναίκα. Κι όλοι μιλάνε πλέον για τη συμμορία των 10. Ο έκτος είχε θέμα πάντα με την εξουσία. Τελείωσε σχολείο με έφεση στη χημεία. Αυτός και η παρέα του κουνήσαν την Ελλάδα με ένα βανάκι ηλεκτρικό αμμόνιο στη Γάδα. Το έβδομο τσακάλι το δέσανε ασφαλίτες σε μια πορεία από αυτές που φώτιζαν τις νύχτες. Τον δέσαν Φιλελλήνων και Καραγεωργή Σερβίας και χάσε τα μυαλά του στην κλούβα μιας δημιουργίας. Υπήρχαν όμως άλλα δυο παιδιά και μια γυναίκα που ήταν μέλη στη γνωστή τη συμμορία των 10. Το ένα το παιδί αυτοκτόνησε στις γραμμές μόλις έγραψε στο δίχο θάνατο στις μηχανές. Το άλλο το παιδί τελείωσε μηχανουργός και στη συμμορία των 10 ήταν νέο πληγός. Μα είχε ξεφύγει, σκοτώνε όποιον έβρισκε στη φρίκη. Έβγαινε από το σπίτι του μονάχα για κυνήγι. Και πάμε στη γυναίκα τη συμμορία των 10. Μικρή ήταν κορίτσι με φούστα, γυαλιά και στέκα. Μεγάλωσε με πάθος ως που έκανε το λάθος και σκότωσε το διοικητή της τράπεζας Ελλάδος. Ήτανε 5, 6, 7 και 10. Ήτανε 5, 6, 7 και 10. Ήτανε 5, 6, 7 και 10 που φτιάξανε τη θρηλυκή τη συμμορία των 10. Ήτανε 5, ήτανε 6, 7 και 10 που φτιάξανε τη θρηλυκή τη συμμορία των 10. Ήτανε 7 τσακάλια, δυο παιδιά και μια γυναίκα. Κι όλοι μιλάνε πλέον για τη συμμορία των 10. Ήτανε 5, ήτανε 6, 7 και 10 που φτιάξανε τη θρηλυκή τη συμμορία των 10. Ήτανε 7 τσακάλια, δυο παιδιά και μια γυναίκα. Κι όλοι μιλάνε πλέον για τη συμμορία των 10. Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 178. Οι αντιστασιακοί υστερούν σε όπλα. Ακούγεται ότι κρατάνε έκταση της πόλης, αλλά όλο και μικραίνει. Η φύση είναι ανήμπορη μπροστά σε αυτό. Είμαστε σαν σελίδα της ελληνικής μυθολογίας. Περιμένουμε τον ήρωα. Η αλήθεια είναι στα ντουβάρια, φώναξε ο καρκινοπαθής πίσω από το σειγματόπλευρο. Μίλα μου λίγο, αυτή η σιωπή με σκοτώνει. Άλλωστε, αν δεν καούμε εμείς, πώς θα φωτιστεί η νύχτα.